Τώρα έχουμε τον Γιάννη εναντίον του Μιχάλη. Για να δούμε τώρα. Ανυπομονώ πολύ γιατί ο Μιχάλης εξελίχθηκε πολύ καλά. Όπως με ξέσκισε πριν όταν είχα Μέγκαμαν. Επιλέγουν τους χειρισμούς. Συνεννοούνται τώρα για ποια πίστα θα αποκλείσουν. Και πάνε στην κλασική πλέον Smashville. Να δούμε τώρα. Ο Γιάννης ξεκινάει με τα κλασικά Marth Dancing Blade. Αργεί να σωθεί, μη αφήνοντας τον Μιχάλη να του κάνει edgeguard. Συνεχίζει και το πετυχαίνει όμως. Φαίνεται να ξέρει καλά το match ο Γιάννης. Εμποδίζει τον Captain Falcon πλήρως. Πολύ καλός. Πολύ καλά τα aerial του Γιάννη. Ο Captain Falcon δεν είναι και πολύ δραστήριος. Προσπαθεί να τον πετύχει, αλλά τρέχουν και οι δύο. Πολύ καλά. Οπ, έχουμε και το πρώτο. Έτσι. Παρολίγο έτσι πάει. Για να δούμε, Μιχάλης, θα το φτάσει. Συνεχίζει ο Μάρθ να προσπαθεί να βρει στόχο με τα Dancing Blades. Ο Μιχάλης τρέχει από εδώ και από εκεί. Τον έπιασε επιτέλους. Ο Μάρθ όμως σώζεται πολύ γρήγορα με το Up B. Και τον βγάζει knockout με το Dancing Blade. Είναι μια πολύ καλή κίνηση για να χτίζεις damage, αλλά και να στέλνεις όπως είναι τώρα. Δεν φαίνεται ο Μιχάλης να βρίσκει εύκολα στόχο. Πολύ καλό. Το F-smash του Captain Falcon είναι πολύ γρήγορο. Ο Μάρτ συνεχίζει με F-air. Ο Captain Falcon τώρα κάνει τα πρώτα combos. Ο Μάρθ όμως συνεχίζει να τα αποφεύγει και με το range της λεπίδας να σταματά κάθε κίνηση του Captain Falcon. Και τώρα με το F-smash και σε συνδυασμό με το tip, τον στέλνει extra knockback. Έχει φύγει εκτός. Ο Γιάννης είναι 1-0 δηλαδή. Ωραίος αγώνας. Φαίνεται ο Captain Falcon πρέπει να βρει τρόπο να προσεγγίσει. Μας δεύτερο αρχίζει στη Delfino Plaza όπως βλέπουμε. Τώρα φαίνεται ο Captain Falcon να έχει αδειάσει κάποια γρήγορα combos. Προσπαθεί ο Γιάννης να τον κάνει να πλησιάσει. Ο Μιχάλης όμως παίζει πολύ καλά τώρα. Όσο και να αποφεύγει όμως dodgeball του Μάρτ σκηνής, δεν γίνεται. Προσπαθεί να καλύψει μεγάλο range με το Falcon Kick. Βγάζει εκτός το παρόν το Marth. Ο οποίος επιστρέφει πάλι με Dancing Blade. Dancing Blade και Fair. Και διάβασε τέλεια το ότι θα σηκωνόταν ο Μιχάλης. Θα μπορούσε να μην σηκώνονταν το σώμα. Να πήγαινε στο νερό και να περίμενε. Γιατί ο Γιάννης κάνει συχνά σαν edge guard το F-smash. Πω. Εδώ έχουμε θεαματικότατο Fair του Captain Falcon. Είναι πολύ γρήγορο αυτό το παιχνίδι.
Δεν έχει όμως ακόμα βρει την απάντηση. Πολύ καλύτερο το παιχνίδι για τον Captain Falcon αυτή τη φορά. Ίσως τον ευνοεί και η πίστα και οι αλλαγές που δεν είναι στατικές. Πάλι το range της λεπίδας του Marth θα νικήσει. Πηγαίνει πίσω ο Marth για να κάνει τον Captain Falcon να προχωρήσει. Τελευταίο στόκ για τους δύο παίχτες. Για να δούμε. Τα F-Smash είναι πολύ γρήγορα και για τους δύο παίχτες. Οπ, έφαγε το spike του up tilt. Wow. Πολύ καλός αγώνας για στιγμές. Για να δούμε. Ο Γιάννης προσπαθεί να κάνει τον Captain Falcon να πιάσει τον ιρμό του και τις κινήσεις του, αλλά τώρα περιμένει και οι δύο το ένα στον άλλο μέχρι να αλλάξει πίστα. Και για να δούμε, θα γίνει ανατροπή. Και όμως έγινε το 1-1. Το side B του Captain Falcon είναι πολύ καλό στο παιχνίδι. Έχει αρκετό knockback σε σχέση με τα προηγούμενα smash. Μπράβο. 1-1 ισοπαλία. Φαίνεται ότι τελικά η αλλαγή στα δύο ευνόησε το Μιχάλη. Για να δούμε τώρα ποια τρίτη πίστα θα επιλέξουμε. Η επιλογή είναι η Castle Siege και αυτή η περίεργη πίστα με πολλές αλλαγές. Για να δούμε. Θα ευνοήσει το ίδιο το Μιχάλη. Ο Γιάννης αρχίζει με ένα καλό grab και προσπαθεί και κάνει spacing με τα dancing blades του μάτου. Πολύ καλή αντίδραση του Μιχάλη που το πιάνει την ώρα που έκανε counter. Τώρα όμως το έφαγε στη μάπα. Προσπαθούν και οι δύο να εκμεταλλευτούν την πίστα. Τα grabs όμως του Captain Falcon είναι εξαιρετικά. Για να δούμε. Πολύ καλό το θέμα. Πολύ καλό. Τα ανακλαστικά του Μιχάλη έχουν βελτιωθεί εξαιρετικά από το θέμα. Για να δούμε. Πω, εδώ πέρα τον έπιασε με πολλά κόμπους. Γενικά οι κινήσεις του Captain Falcon είναι τρελό knockback σε αυτό το παιχνίδι. Ο Γιάννης με τα F-Smash. Να δούμε, θα κρατήσει. Θα κάνει την ισοπαλία. Απίστευτη. Πω. Με το πάνω και β' τιμωρεί. Μεταφέρει κόβει όσο μπορεί τον Captain Falcon. Συνεχίζει όμως με grab που κάνει μεγάλη εντύπωση. Και το down F smash του Γιάννη θα τον στείλει τον Μιχάλη. Για να δούμε. Πάμε περιθώρια να το πω. Συνεχίζει με το grab. Grab με πολλά κόμπος ο Μιχάλης. Πολύ καλό edge guard από τον Μιχάλη. Για να δούμε ο Γιάννης. Θα βρει μια πάτηση, ακόμα τόση ώρα παίζει αμυντικά. Πολύ γρήγορα ο Μιχάλης κάνει spot touch. Τον αποφεύγει. Το fair του Marth. Απίστευτο. Φοβερό.
το Dancing Blade του Marth. Και έχουμε το Spike από το Marth. Πολύ καλό. Ήταν σαν να έτρεξε ακριβώς πάνω στο Spike. Πολύ καλά. Το σκορ είναι 2-1, νικάει ο Γιάννης λοιπόν. Σώσανε και το replay για να το...